Καλησπέρα, είναι η ζωντανή εκπομπή Φιλοσοφίν με τον Ηλία Βαβούρα. Αναρωτιόμαστε τι να συμβαίνει σήμερα με τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός αυτός που βιώνουμε είναι μια πηγή ευδαιμονίας, μια πηγή ευμάρειας, μια πηγή φιλοσοφίας ή αποτελεί μια πηγή δυστυχίας. Αυτό θα προσπαθήσει να μας το λύσει και να συζητήσουμε μαζί διαλεκτικά ο Κρήτονας Χριστιανόπουλος, ένας εξαιρετικός επιστήμον, ψυχίατρος και ψυχαναλυτής, ιδιαίτερα ειδικεύεται στην παιδική ψυχολογία. Έτσι, Κρήτονα? Ναι, είμαι και παιδοψυχίατρος. Και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτό το σημαντικό θέμα περί του πολιτισμού. Λοιπόν, λέει κάποτε ο Πλάτωνας στον πολιτικό Κρήτονα ότι οι άνθρωποι την εποχή του Κρόνου γεννιόντουσαν από τη γη, γέροι, και σιγά σιγά κατά μια αντίστροφη διαδικασία γινόταν όλο και περισσότερο νέοι, βίωναν όλο και περισσότερο, δηλαδή μια ευδαιμονία νεότητος, και σιγά σιγά δεν είχαν καμία ανάγκη ούτε τροφής ούτε και άλλη ανάγκη, γιατί για όλα φρόντιζε ο Θεός ή η φύση, έτσι όπως λέει ο Πλάτωνας στον πολιτικό. Κάποια στιγμή λοιπόν ο φιλόσοφος, και ενώ περιγράφει αυτή την ευδαίμονα ζωή αυτών εδώ των ανθρώπων, αναρωτιέται: ήσαν αυτοί οι άνθρωποι περισσότερο ευτυχισμένοι από εμάς που έχουμε αναπτύξει ένα δικό μας πολιτισμό, ή εμείς είμαστε περισσότερο ευτυχισμένοι από αυτούς? Την απάντηση τη δίνει ο ίδιος, ότι αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν φτάσει στο νοητικό επίπεδο που έχουμε φτάσει εμείς και ασχολούνται με τη φιλοσοφία, με τις τέχνες και τα γράμματα, ήταν απείρως περισσότερο ευτυχισμένοι από εμάς. Αν όμως ξόδευαν, ανάλυσκαν το χρόνο τους σε ευοχίες σαν τα άγρια ζώα, τότε εμείς που έχουμε μία αυτόνομη ζωή, που έχουμε μία αυτόνομη δημιουργία πολιτισμού, τότε είμαστε απείρως πιο ευδαίμονες από αυτούς. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Καταργάς, λέω, με ρίχνεις κατευθείαν στα βαθιά. Γιατί άλλα σκεφτόμουν να πω και άλλα θα πω. Μου θυμίζεις πάρα πολύ την εποχή μου της Αμερικής, όπου σπούδασα στη Νέα Υόρκη και στη Βαλτιμόρη, και την που ήταν η εποχή, μια δεκαετία 70-80, που ήταν η εποχή του νεοφροϊδισμού. Τι εννοώ με αυτό? Όλοι ξέρουμε ότι τα παλιά τα χρόνια τη δουλειά τη δικιά μου, του ψυχιάτρου δηλαδή, ποιος την έκανε? Την έκαναν οι ιερείς, την έκαναν οι μάγοι. Άλλωστε και όταν εγώ φοράω στο νοσοκομείο, όπου ήμουν διευθυντής, την άσπρη ποδιά μερικές φορές, είναι το έμβλημα του μάγου ακόμη. Οπότε όλους αυτούς τους αιώνες, αυτοί και ακόμη και μέχρι πρόσφατα υπήρχε μια αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στην ψυχιατρική και στη θρησκεία κατά κάποιο τρόπο, και αυτή και υπάρχει και η διαφορά ανάμεσα στην επιστήμη και στην πίστη κατά κάποιο τρόπο, σε αυτό το οποίο είναι αναπόδεικτο, και υπάρχουν και πολλοί τομείς ακόμη στους οποίους δεν έχουμε απαντήσεις. Δηλαδή όταν μιλάω για άλλα μέρη, δηλαδή όλοι ξέρουμε την Παναγία της Λούρδης, όπου καταφεύγουν πιστοί για μαγικές, όπου βρίσκουν μαγικές λύσεις στα προβλήματά τους, δεν είναι μαγικές. Κατά πάση πιθανότητα κινητοποιούνται dormant, λανθάνουσες δυνάμεις που βρίσκονται μέσα μας, και ξαφνικά γίνεται μια πάρα πολύ ταχεία ίαση. Κανένας από αυτούς δεν απέκτησε καινούριο μάτι αν του είχε φύγει το παλιό του το μάτι. Οι μυστήρια πράγματα όπως οι θεραπείες που ακουμπούμε τα χέρια μας επάνω σε κάποιον και θεραπεύεται. Υπάρχουν δηλαδή αρκετά ανεξήγητα πράγματα και μυστηριακά ακόμη.
Αυτό όμως που μου ήρθε στο μυαλό με αυτά που μου έλεγες και όπως είπα για την εποχή του νεοφροϊδισμού, δηλαδή πέρα από αυτά υπήρχε από ένα σημείο και μετά υπήρχε μία, στο Μεσαίωνα ιδίως, ένας τεράστιος φόβος απέναντι στην ψυχική ασθένεια και τους τρελούς, ακόμη και τους έκαιγαν ζωντανούς, τους έβαζαν σε άσυλα. Και ήταν ο Πινέλ, ένας Γάλλος ψυχίατρος, ο οποίος άνοιξε τα άσυλα πριν γύρω στο κανένα αιώνα πριν από λιγότερο μισό αιώνα πριν από το Φρόιντ. Ο Φρόιντ, ο οποίος κινήθηκε στις αρχές αυτού του αιώνα και ήταν ένας Εβραίος νευρολόγος από τη Βιέννη, είναι αυτός στον οποίο ακόμη στηρίζουμε την καινούρια ψυχιατρική. Ήταν βιολόγος βασικά και πίστευε ότι θα έρθει κάποια εποχή όπου όλα τα ψυχικά μας προβλήματα θα μπορέσουν να εξηγηθούν μέσα από την επιστήμη. Η εποχή αυτή ακόμη δεν έχει έρθει ακριβώς, αλλά ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι οι σοβαρές ασθένειες οι ψυχικές είναι βασικά οι ιατρικές ασθένειες εμπολής, δηλαδή η σχιζοφρένεια. Έχεις πάρα πολύ ένα γενετικό background, μια μανιοκατάθλιψη και όλα αυτά το ίδιο. Πράγματα δηλαδή που παλιά δεν τα ξέραμε τόσο καλά. Αλλά γιατί μιλάω για νεοφροϊδικούς, δηλαδή ο Φρόιντ έκανε μια ολόκληρη σχολή, βασίστηκε πάνω σε φιλοσόφους όπως ήταν ο Μπέρξον, όπως ήταν ο Κίρκεργκαρντ, όπως ήταν ο Σόπενχάουερ. Πήρε από αυτούς, από τον Μπέρξον, πήρε το ασυνείδητο, τη φαινομενολογία από το Χιούσερλ. Δηλαδή δεν υπάρχει παρθενογένεση ούτε στη δικιά μου την επιστήμη. Ήταν ένας απλός άνθρωπος με ένα πολύ μεγάλο project. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, ήταν ένας άνθρωπος πολύ πεσιμιστής, ο οποίος έβλεπε ότι γενικά πίστευε περισσότερο στην φύση παρά, ας το πω, στο ψυχολογικό κομμάτι, και πίστευε ότι οι δυνάμεις του θανάτου τελικά υπερισχύουν το δυνάμιο της ζωής. Αλλά κάνω αυτό το σχόλιο γιατί τι από την εποχή του Φρόιντ μέχρι τώρα τα πράγματα άλλαξαν πάρα πολύ στην ψυχιατρική. Δηλαδή καταρχάς παρεμβλήθηκαν τα φάρμακα, τα οποία δεν υπήρχαν ακριβώς στην εποχή του Φρόιντ, με ένα πρώτο το Λαργακτήλ αντιψυχωσικό φάρμακο. Οπότε έγινε κυριολεκτικά μια επανάσταση εκεί πέρα. Και εν συνεχεία υπερίσχυσαν πάρα πολύ τα μοντέλα τα οποία ο Φρόιντ απεχθανόταν, τα αμερικανικά μοντέλα, τα οποία μιλάνε για βραχίες ψυχοθεραπείες και οικονομικές ψυχοθεραπείες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Αμερική που δεν πληρώνουν οι ασφάλειες πια, αν η Λία έχει κατάθλιψη θα σου γράψουν 8 συνεδρίες φαρμακολογικές ή το πολύ πολύ γνωστικής ψυχοθεραπείας. Αυτά. Δηλαδή αν θέλεις να κάνεις καμιά ψυχοδυναμική θεραπεία για να βρεις τον εαυτό σου, για να βελτιώσεις την ποιότητα της ζωής σου, θα πρέπει να πληρώσεις πάρα πολλά χρήματα από την τσέπη σου, εκτός αν έχεις καμιά ιδιωτική ασφάλεια. Και νομίζω ότι τα πράγματα αυτά προχωράνε παντού και στην Ευρώπη σιγά σιγά, η οποία αντιστάθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, και νομίζω και στην Ελλάδα έτσι θα επικρατήσει αυτό το μοντέλο. Αλλά επιστρέφω στους νεοφροϊδικούς, οι οποίοι είναι οι Γερμανοί ψυχίατροι κυρίως, οι οποίοι έφυγαν γύρω στο 1936 από τη Γερμανία όταν ανέβηκε το Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, και πήγανε στο Σικάγο κυρίως, στη Βοστόνη δευτερευόντας και στη Νέα Υόρκη, και έφεραν κατά κάποιο τρόπο την ψυχιατρική στην Αμερική. Αυτοί έφεραν την ψυχιατρική στην Αμερική. Που δεν είναι ακριβώς σωστό, γιατί αυτό το οποίο είπα, γιατί στο Hopkins που έκανα εγώ 3 χρόνια ψυχιατρική ενηλίκων, το είχε ιδρύσει το 1912 ο Άντολφ Μάγερ, που ήταν ένας
εκλεκτικός ελβετός ψυχίατρος και ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος κάλεσε για διαλέξεις τον Φρόιντ στην Αμερική, και η φήμη λέει ότι ο Φρόιντ είπε οι Αμερικανοί δεν ξέρουν, τους έφερα το δηλητήριο. Αλλά οι νεοφροϊδικοί άλλαξαν, οι οποίοι οι κυριότεροι αντιπρόσωποι ήταν ο Έριχ Φρόμ, ο οποίος ήταν ένας γερμανός φιλόσοφος και ψυχολόγος, ο οποίος είχε δουλέψει στο Βερολίνο μαζί με την Κάριν Χόρνάι, η οποία ήταν ψυχίατρος και η οποία επίσης δούλεψε μαζί του στο Βερολίνο και ήξεραν και οι δύο φυσικά τον Φρόιντ. Η Κάριν Χόρνάι ήταν η μητέρα της ψυχαναλυτριάς μου στην Νέα Υόρκη, της Μάριαν Χόρνάι Έχαρτ, που την είχα δει όταν αυτή ήταν σε προχωρημένη ηλικία και την αναφέρω πάντα με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη, και της οποίας διδακτικός ψυχαναλυτής ήταν ο Έριχ Φρόμ. Η Χόρνάι είχε δουλέψει επίσης με τον Βίλχεμ Ράιχ και την περίφημη οργόνη και τα αρέστα στο Βερολίνο, και πολλές φορές βλέπω στην ψυχοθεραπεία που κάνω ή στις παρεμβάσεις μου απηχήσεις αυτών των φιλοσοφικών κομματιών, και μετά του είχα ρωτήσει αυτό στην ψυχαναλυτριά μου και μου είπε, μα αυτό είναι από το Φρόμ, αυτό είναι από τον τέτοιο, η μητέρα μου. Και της είπα, τι γνώμη έχετε για τη μητέρα σας, το θυμάμαι αυτό. Και μου είπε, η μητέρα μου ήταν μία καταπληκτική κλινικός, αλλά είχε την αφελή εντύπωση των σοσιαλιστών της εποχής της ότι η ψυχική υγεία είναι σαν ένα δέντρο που αν το φυτέψεις και το αφήσεις χωρίς να το μόνο του να αναπτυχθεί, αναπτύσσεται σε πλέρια. Η ψυχική υγεία δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Και αυτό το έμαθα μέσα από την ψυχαναλύτριά μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μαζί με τον Σάλιβαν, ο οποίος ήταν ένας Αμερικανός αυτός ψυχίατρος και δούλευε με σχιζοφρενή στο Chestnut Lodge έξω από την Washington, και μαζί εν μέρη με τον Φράντς Αλεξάνδερ που δούλευε στο Σικάγο και εν μέρη με την ανθρωπολόγο Μάργαρετ Μιτ, ήταν αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν, ας πούμε, αυτό το οποίο ονομάζουμε νεοφροϊδισμό, ο οποίος δεν πέρασε ποτέ στην Ελλάδα, δεν πέρασε ποτέ στην Ευρώπη. Γι' αυτό το συζητάω, γιατί εγώ είμαι κάτω από την επιρροή του νεοφροϊδισμού. Δηλαδή, ο νεοφροϊδισμός δεν πίστευε τόσο στα σεξουαλικά ένστικτα του Φρόιντ, δεν πίστευε τόσο με τους ίδιους όρους ακριβώς, δεν ξέφυγε ποτέ τελείως από τον Φρόιντ, αλλά δεν πίστευε για το ασυνείδητο με τον ίδιο τρόπο που πίστευε ο Φρόιντ. Και επίσης, το κυριότερο απ' όλα, ο νεοφροϊδισμός ήταν πολιτικά, κοινωνικά τοποθετημένος και ανθρωπολογικά. Δηλαδή, θα μπορούσαμε, ας πούμε, ο Φρόμ μιλούσε για έναν ουμανισμό κατά κάποιο τρόπο, για μια ανθρωπολογική, ουμανιστική προσέγγιση. Και ας μην ξεχνάμε ότι ήταν 1930, είχε γίνει το οικονομικό κράχ του 29 στην Αμερική, υπήρχε τρομακτική ανεργία, υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα πρακτικά, οπότε δεν μπορούσες να εφαρμόσεις τότε τις κλασικές απόψεις του ορθόδοξου φροϊδισμού με το εγώ, το υπερεγώ και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να σταθείς δίπλα στον άλλον ο οποίος δεν είχε σπίτι, να μπορέσεις να καταλάβεις τον πόνο του, να μπορέσεις να καταλάβεις από τι υπέφερε, να μπορέσεις να δώσεις κάποιες ανακούφιση, κάποιες προκτικές απαντήσεις, και αυτό ανάγκασε τη Χόρνάι, η οποία δεν ήταν ευχαριστημένη από τα κλασικά θεραπευτικά αποτελέσματα, να κινηθεί μαζί με τους υπόλοιπους σε αυτό ακριβώς την κατεύθυνση της αναθεώρησης βασικών απόψεων του Φρόιντ. Η Χόρνάι επίσης μίλησε για την ευρωτική προσωπικότητα της εποχής μας, κάτι το οποίο πρεσβεύει και ο Έριχ Φρόμ, ο οποίος ήταν κεραστής της. Εγώ δηλαδή είχα πάρα πολύ ανορθόδοξη, φαντάζομαι, εκπαίδευση. Δηλαδή, ο εραστής της μητέρας της Χορνάη ήταν ο supervisor της και εγώ ήμουνα
ο αναλυόμενος. Μάλιστα. Οπότε θα έλεγα ότι ο Έρικ, από αυτούς σημαντικότερος θα έλεγα μετά από τη Χορνάη, η οποία ήταν καταπληκτική κλινικός, ήταν ο Έρικ Φρόμ, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία το 1900 και ο οποίος δούλεψε στην αρχή αρχικά στη σχολή της Φραγκφούρτης που ήταν ο Αντόρνο, ο Χορχάιμερ και όλοι αυτοί, αλλά έφυγε και πήγε αργότερα στη Νέα Υόρκη και θεωρείται αιρετικός. Θεωρείται αιρετικός από όλους, γιατί έδωσε πάρα πολύ, πίστευε στο σοσιαλισμό, για ένα διάστημα φλέρταρε με ένα μαρξισμό τον οποίο τράβηξε όμως από τα μαλλιά και τον έκανε υπαρξιακό μαρξισμό και του έδωσε δηλαδή απηχήσεις που ο πραγματικός μαρξισμός δεν έχει και γι' αυτό το λόγο οι αριστεροί τον αντιπαθούν τον Έριχ Φρόμ. Αλλά θεώρησε ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε όλα τα προβλήματα μόνο μέσα από εσωτερικές συγκρούσεις ανάμεσα στο εγώ, στο υπερεγώ και τους τραυματισμούς παιδικής ηλικίας και όλα αυτά. Θεώρησε ότι τα κοινωνικά προβλήματα παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο, ότι εμείς διαμορφωνόμαστε μέσα σε μια καθορισμένη κοινωνία, ότι η κοινωνία αυτή είναι πάρα ενδιαφέρον. Η κοινωνία αυτή κατά τον Έρικ Φρόμ μας κάνει σκληρούς, η καπιταλιστική κοινωνία μας κάνει να μην ενδιαφερόμαστε για τον άλλον, μας κάνει να μας κάνει ding, das ding, έτσι έλεγε, μας κάνει ένα πράγμα δηλαδή στα γερμανικά, το οποίο αυτό πράγμα έχει την επίφαση του ανθρώπου, αλλά στην ουσία είναι πράγμα. Οπότε όλη αυτή η κατάσταση κάνει την κοινωνία πάρα πολύ άγρια, πάρα πολύ έναν άγριο ανταγωνιστικό καπιταλισμό, ο οποίος ενθαρρύνει άτομα τα οποία να είναι προσαρμοστικά, τα οποία να έχουν πρωτοβουλία, αλλά να είναι δέχονται να υπακούσουν εντολές, τα οποία να δέχονται ειδικά εντολές από ανώτερους, οι οποίοι ανώτεροι και αυτοί είναι κομμάτια μιας μηχανής και αυτοί, όπως και αυτοί που είναι από κάτω. Και έχουμε δηλαδή, καταλήγουμε σε μια δυστυχισμένη κοινωνία και τα λέω όλα αυτά γιατί μου θυμίζουν πάρα πολύ την τωρινή κατάσταση στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα την οποία ζούμε, όπου κυριαρχεί ένας νόμος ανταγωνισμού, κυριαρχεί ενοχή ότι εμείς φταίμε γιατί δεν έχουμε δουλειές και όχι άλλοι, ότι εμείς δεν είμαστε αρκετά καλοί, είμαστε όλοι κλεισμένοι στον εαυτό μας και δεν ενδιαφερόμαστε για το διπλανό μας, δεν ενδιαφερόμαστε ούτε καν για τον εαυτό μας και γι' αυτό γινόμαστε das Ding αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε απαντήσεις οι οποίες είναι συζητήσιμες πάρα πολύ του Έριχ Φρόμ. Είναι ιδεαλιστικές και ουτοπικές κατά κάποιο τρόπο. Ο Wells, αυτός που έγραφε τα μυθιστορήματα, ο Εγγλέζος της Φαντασίας, έλεγε ότι ηρωνικά ότι ο Έριχ Φρόμ είχε διαλέξει μια ουτοπική θεωρία και κατέληξε σε μια ουτοπική θεραπεία. Μάλιστα. Θες με ρωτήσεις κάτι? Ναι. Μας ανέλησες πολύ εμπεριστατωμένα αυτό που σε ρώτησα και έχεις ζήσει τα πράγματα από πολύ κοντά. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, δηλαδή έχεις μια βιωματική προσέγγιση στα πράγματα. Άρα είμαστε λοιπόν σήμερα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα δυστυχισμένοι. Έτσι νομίζω. Είμαστε δυστυχισμένοι ως και ζαλισμένοι συμμέτοχοι του δυτικού πολιτισμού που έχει παραχθεί από εμάς. Είμαστε δυστυχισμένοι λόγω του νεοελληνικού πολιτισμού που πάλι έχει παραχθεί από εμάς. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και τα δύο. Και τα δύο. Δηλαδή, καταρχάς εγώ θα πάω ένα βήμα πίσω και θα δώσω το σχόλιο του Ράμφου για αυτό το πράγμα, τον οποίο σέβομαι πολύ, ο οποίος λέει ότι αν δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι πρώτοι, δεν πρόκειται να γίνει καμία αλλαγή στην Ελλάδα. Ο Ράμφος, αν θυμάμαι καλά και αν ερμηνεύω σωστά, θεωρεί ότι είμαστε πάρα πολύ δέσμοι
ενός βυζαντινού πολιτισμού ο οποίος είναι πάρα πολύ ακόμη συνδεδεμένος με ακίνητα πράγματα και μια εκκλησία η οποία διαμεσολαβεί πάρα πολύ μέσα στο πολιτικό σύστημα και η οποία δηλαδή συστήματα τα οποία δεν θέλουν να κοιτάξουν μπροστά. Και ότι εμείς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει πάλι αν μεταφράζω στα το ράμφο είναι η άμεση οικογένεια, η οικογένεια του αίματος ακόμη και ότι με αυτή την έννοια δεν δημιουργούμε κοινωνία, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κοινωνία και δεν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Εκεί παρεμβαίνει φυσικά ο ανταγωνιστικός άγριος καπιταλισμός που υπάρχει, ο νεοφιλελευθερισμός αυτή τη στιγμή, πράγματα τα οποία έχει συζητήσει ο Χάγεκ, ο Στράους και όλοι αυτοί και τα οποία δυστυχώς τα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας κάθε στιγμή και φυσικά προχωράμε σε ένα είδος μιας πάρα πολύ μεγάλης αλλαγής, δηλαδή βρισκόμαστε νομίζω σε μια μεταβατική περίοδο μετεχνιακή θα έλεγα, σε κάτι το οποίο είναι αδύνατο να το φανταστούμε. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει ο μεταμοντερνιστής Jean-François Lyotard, ότι θα γίνουμε ένας συνδυασμός μηχανής και ανθρώπου, δηλαδή θα έχουμε φυτεύματα, θα θέλουμε να πάμε σε άλλα αστέρια γιατί θα έχουμε εξαντλήσει τους πόρους της γης. Δηλαδή και το πιο πρακτικό αυτή τη στιγμή είναι ότι το πολύ σε 20 χρόνια θα έχουμε οι περισσότερες δουλειές θα έχουν αντικατασταθεί από ρομπότ, οπότε το παιδί εδώ που είναι ηχολήπτης θα είναι αντικαταστημένο από ρομπότ. Εγώ δεν είμαι σίγουρος, αλλά για απλές θεραπείες του τύπου γνωστική συμπεριφορική, ναι, θα είμαι αντικαταστημένος από ρομπότ. Όχι σε άλλου τύπου ψυχοδυναμικές θεραπείες. Αλλά σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι της ιατρικής θα έχει αντικατασταθεί από ρομπότ. Οπότε θα δημιουργηθεί ένα τεράστια ανεργία που δεν ξέρω με ποιο τρόπο αυτό το πράγμα θα καλυφθεί. Και θα είμαστε πια ένα είδος σκλάβοι της εποχής που, της προόδου που ήδη δημιουργήσαμε. Βέβαια ο Αριστοτέλης σε ένα χωρίο των πολιτικών λέει ότι η ανθρώπινη δουλειά θα εξαλειφθεί τη στιγμή που θα ανακαλυφθούν ακριβώς αυτές οι τεχνολογικές ανακαλύψεις, όπως οι πτάμενοι δίσκοι του Ηφαίστου ή οι πτάμενοι δίσκοι εννοείται για να... Για το φαγητό, έτσι, όχι πτάμενη δίσκη. Αν εννοείς ότι η κυβέρνηση θα δίνει 400 ευρώ στον κάθε άνεργο, ξέρω κι εγώ, ή 350 και θα επιδοτεί την ανεργία, ναι. Δεν ξέρω πώς το εννοούσε. Αλλά εργασία αλλά δεν θα υπάρχει. Έβλεπε την τεχνολογική ανάπτυξη ως μέσο για την απαλλαγή του ανθρώπου από την χειρονακτική εργασία που τον υποδούλωνε και ανάπτυξη της θεωρητικής ζωής, του θεωρητικού βίου που θα τον εξύψωνε στη σφαίρα του θεϊκού. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό όμως μάλλον είναι ουτοπικό. Έχει αποδειχθεί διαμέσου της ιστορίας αυτό το πράγμα, ότι πρόκειται και μια ουτοπία, όπως ουτοπικές και είναι και θεραπευτικές προσεγγίσεις του Erich Fromm, ο οποίος πιστεύει ότι αν εγώ σαν ψυχαναλυτής ψυχαναλύσω κάποιον και τον κάνω σωστό άνθρωπο, σιγά σιγά θα φτιαχτεί η κοινωνία, αν είναι δυνατόν. Ναι. Όντως ουτοπικό, ως πλατωνικό θα έλεγα. Ακριβώς. Έτσι. Αν και ο Πλάτων δεν ήταν τόσο ουτοπιστής, ναι. Τα έχουμε πει και άλλες φορές αυτά. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον φίλο μου τον Κρήτονα. Επανήλθαμε πάλι στη ζωντανή εκπομπή Φιλοσοφίν με την ενεργητική σημασία του όρου και όχι με την παθητική. Έχουμε κοντά μας τον ψυχίατρο, ψυχαναλυτή Κρήτονα Χριστιανόπουλο, ο οποίος προέβη σε μια εξαιρετική ανάλυση του κοινωνικο-ψυχολογικού ορίζοντα της ελληνικής και όχι μόνο πραγματικότητας. Ίσως θα έπρεπε να πω, Ηλία, για ποιο λόγο μίλησα με αυτόν τον τρόπο σήμερα.
Μίλησα γιατί άνοιξα για μερικά δευτερόλεπτα την τηλεόραση και είδα την Μενεγάκη, μια πανέμορφη 50 τόσο χρονών γυναίκα, generic, και είδα και το πρόσωπο, το generic επίσης κουκλίστικο παιδικό πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, και είπα καιρός είναι να πω και τίποτα διαφορετικό, γιατί ο κόσμος γενικά τρώει κουτόχορτο. Εντελώς κουτόχορτο. Αυτό βέβαια είχε σημειωθεί και από φιλοσόφους της παλαιάς εποχής, έτσι. Ο Πλάτων το έλεγε αυτό, ο Σοκράτης το έλεγε αυτό. Ο Βίας ο Πυρηναίος πρώτος το είπε. Ο Πλάτων είχε μια πολύ αριστοκρατική αντίληψη των πραγμάτων. Ωραία. Ναι, επίσης σας μην ξεχνάμε ότι ο Σόλων, μάλλον από τους 7 σοφούς, είχε πει ότι η δημοκρατία είναι ένα από το καλύτερο ίσως είδος διακυβέρνησης, γιατί φέρνει προς τη μοναρχία, και η μοναρχία είναι επίσης καλή όταν συμπλησιάζει προς τη δημοκρατία. Τώρα εμείς δεν έχουμε τίποτα από αυτά εν πάση περιπτώσει, αλλά μου έφερε στο νου μου αυτή η συζήτηση γιατί μιλούσα γενικά ανάμεσα στα άλλα για ψυχοθεραπεία, έτσι δεν είναι, που ο κόσμος ούτε καν ξέρει τι είναι η ψυχοθεραπεία, τα μπερδεύει αυτά τα πράγματα. Εγώ όταν μιλάω για ψυχοθεραπεία μου έρχεται στο νου μου ο επιβλέπων μου στο Χόπκινς, ο Τζέρο Φρέγκ. Ο Τζέρο Φρέγκ ήταν καθηγητής ψυχιατρικής, ήταν ήδη στη σύνταξη όταν ήμουν εγώ εκπαιδευόμενος στη Phipps Clinic στο Χόπκινς. Ήταν και ψυχολόγος, ήταν και ψυχαναλυτής, και το 1961 είχε γράψει ένα βιβλίο που λεγόταν Persuasion and Healing, όπου για πρώτη φορά σε μια εποχή ορθόδοξης φρουιντικής ψυχιατρικής αμφισβητούσε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έκανα μια εισαγωγή πριν. Αλλά ήθελα λιγάκι, έτσι μου έκανε επίβλεψη στην τελευταία μου χρονιά. Για μία χρονιά ολόκληρη, μία ομάδα σχιζοφρενών που είχαν βγει από το Χόπκινς θεραπευμένοι ή σχιζοσυναισθηματικών ή οτιδήποτε, και οι άνθρωποι είχαν γυρίσει στις δουλειές τους και τους έβλεπα βράδυ μετά τη δουλειά τους, και ήταν αρκετοί, τουλάχιστον 15 άτομα πρέπει να ήταν, και αυτό κράτησε μία χρονιά. Το έκανα με βίντεο τότε και με επέβλεπε αργότερα ο Φρανκ μέσω του βίντεο, και υπήρξε πάρα πολύ βοηθητικό σε μένα και έχω κρατήσει πάρα πολλά πράγματα από αυτόν. Και ήθελα να πω δύο πράγματα για την τοποθέτησή του που αντιπροσωπεύει. Και θυμάμαι δηλαδή ότι έλεγε ότι περισσότεροι άνθρωποι που απευθύνονται στην ψυχοθεραπεία υποφέρουν από, είτε από διαταραχές της διάθεσης, είτε από άγχος, κατάθλιψη, μίσος, αισθήματα αποξενώσεως, αλλά βασικά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποθαρρυνθεί. Σε αυτό έδινε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, στην αποθάρρυνση γενικά. Πολύ σημαντικό και αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό να τους κουνήσουμε από αυτή την αποθάρρυνση. Και ότι για να μπορέσουν να ξαναβρουν μια συναισθηματική ισορροπία και έναν αυτοέλεγχο. Και γι' αυτόν πάλι έλεγε ότι όλοι μεγαλώνουμε μέσα σε οικογένειες, ότι οι οικογένειες είναι agents του κράτους κατά κάποιο τρόπο, πράκτορες του κράτους, οι οποίοι μεταδίδουν τις αξίες της κοινωνίας η οποία μας περιβάλλει και με τις οποίες εμποτιζόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια και οι οποίες μπορεί να μας δημιουργήσουν νευρώσεις ή οτιδήποτε, ή μπορεί να μας κινήσουν σε μια θετική κατεύθυνση. Άρα, τι παίζει το σημαντικότερο ρόλο, ποιος είναι ο παράγον που διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο στην εκδήλωση μιας ψυχικής δυσαρμονίας, για να το θέσω Πυθαγόρια. Έτσι, δυσαρμονία που έχει να κάνει και με την ψυχή, έτσι. Ο Φρόιντ πίστευε στη φύση. Πίστευε δηλαδή ότι οι φυσικοί παράγοντες, δηλαδή, είναι ισχυρότεροι από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Πιστεύω δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ότι αν είσαι σχιζοφρενής, εγώ θα κοιτάξω πάρα πολύ αν έχεις οικογενειακό ιστορικό σχιζοφρένειας κάπου και σου έχει αφήσει μία ευαισθησία. Το ίδιο για μία σοβαρή κατάθλιψη, το ίδιο για μία ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή.
Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι επιβλέπων ο Τζέρον Φρανκ χώριζε τους ανθρώπους σε νευρωτικούς, σε εύθραυσους και σε μπεργεστημένους. Τα προβλήματα δηλαδή αυτά τα οποία με ρωτάς. Οι νευρωτικοί κατά αυτόν έχουν λαθασμένες στρατηγικές για λύσεις προβλημάτων τα οποία προκύπτουν. Μπορεί αυτό να είναι αποτέλεσμα στερήσεων, τραυματισμό στην παιδική ηλικία, διατάραξη της ορίμασης της μάθησης και όλα αυτά. Αυτό το αυτή τους οποίους αποκαλούσε εύθραυστους δυσκολεύονται σε άμεσες αποφάσεις που απαιτούν μία ετοιμότητα και τέτοιοι είναι επίσης παιδιά με συμπεριφορικά προβλήματα που και σχετικά βραχίες θεραπευτικές παρεμβάσεις αρκούν για αυτού του τύπου τα προβλήματα. Είναι παιδιά, ας πούμε, τα οποία δεν δέχονται όρια, έφηβοι που δεν δέχονται όρια, που ανήκουν σε γκένγκς, που ανήκουν σε συμμορίες. Για αυτούς πίστευε ο Φρανκ ότι δεν δέχονται θεραπεία, ούτε ότι η θεραπεία είναι αποτελεσματική σε αυτούς. Όπως πίστευε ότι η θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική, η ψυχοθεραπεία, συγγνώμη, δεν είναι αποτελεσματική στη σχιζοφρένεια. Και η τρίτη κατηγορία χρησιμοποιούσε ένα πάρα πολύ όρο έτσι περίεργο, τους βαριεστημένους τους έλεγε, δηλαδή είναι μέλη πλουσίων και μορφωμένων τάξεων που υποφέρουν από πλήξη και τους απασχολούν κάποιο είδος φιλοσοφικών ερωτημάτων ύπαρξης. Αυτή η τελευταία κατηγορία, οι βαριεστημένοι, απεχθάνονται τις βραχίες θεραπείες γνωστικού τύπου, φαρμακοθεραπείες και τα ρέστα και κινούνται είτε σε ψυχοδυναμικές θεραπείες του τύπου που προσφέρω εγώ, που μπορεί να είναι υπαρξιακές, γιατί εγώ είμαι υπαρξιακός ψυχαναλυτής, ή μπορεί να είναι φροϊδικές, μπορεί να είναι γιούγκιαν κάτω από το γιούγκ. Ενίοτε κινούνται επίσης σε ημιθρησκευτικές οργανώσεις. Οπότε η ψυχοθεραπεία, όπως και όλες οι τέχνες, πάντοτε παρουσίαζε καινούρια πρόσωπα και όπως είπα, το παλιό μαζί με την ανθρωπότητα ήταν η θρησκεία και τα καινούρια ήταν οι αλλαγές τις οποίες ανέφερα προηγουμένως. Ο Ιπποκράτης κάπου, δεν θυμάμαι ακριβώς το θωρείο, λέει ότι είναι καλύτερο να γνωρίζω το χαρακτήρα κάποιου για να τον θεραπεύσω παρά ακριβώς την νόσο την οποία έχει. Αυτό υφίσταται στην ψυχοθεραπεία και στην ψυχανάλυση, αυτή η υποκρατική προσέγγιση. Δηλαδή ότι το ήθος, ο χαρακτήρας, ο τρόπος ζωής μπορούν να φανερώσουν σε κάποιον από τι πάσχει ο ασθενής και να μπορέσουν να τον απαλλάξουν από αυτό. Αυτό υφίσταται πολύ στην υπαρξιακή φαινομενολογική προσέγγιση την οποία αντιπροσωπεύω, η οποία δεν είναι αυστηρά βιολογική. Αυτή έχει σχέση, εγώ σαν υπαρξιακός φαινομενολόγος έχω σχέση από την εκπαίδευσή μου εννοώ, η οποία ήταν μακρόχρονη, 6 χρόνια μου πήρε, με τους προσοκρατικούς που ήταν οι πρώτοι οι οποίοι έθεσαν τα ερωτήματα περί του όντος, την ύπαρξη του όντος, ας πούμε ο Παρμενίδης έλεγε ότι το αιών είναι στρογγυλό και δεν μεταβάλλεται ποτέ, ο Ηράκλητος έλεγε ότι τα πάντα ρί. Από αυτά και ο δεύτερος ο οποίος θεωρείται, ο οποίος επηρέασε την υπαρξιακή φαινομενολογική προσέγγιση, ήταν ένας Γερμανός φιλόσοφος, ο Χάιντεγκερ, ο οποίος πέθανε γύρω στο 1975, ο οποίος ήταν μαθητής του Χιούσερλ και που ο κυριότερος μαθητής του, ο Μπένταρντ Μπος, ψυχίατρος και αυτός που ψυχαναλύθηκε από το Φρόιντ, μετέφρασε τις φιλοσοφικές απόψεις του Χάιντεγκερ σε θεραπευτικές. Μαζί με τον Μπις Βάγκερ, που ήταν επίσης ένα ελβετός ψυχίατρος, ο οποίος ήταν πολύ κάτω τις απόψεις του Χιούσελ περί φαινομενολογίας και γύρω από θέματα συνείδησης. Οπότε αυτό έχει σχέση με τον υπαρξισμό.
αρχικά, δηλαδή που ήταν μια φιλοσοφική κίνηση το 1930, αλλά έγινε γνωστή το 1945 μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Παρίσι, με κυριότερους αντιπροσώπους τον Ζαν Πολ Σάρτρ και τη Σιμόν ντε Μπουβουάρ. Αυτό ήταν ένα... Ο Σάρτρ ήταν πάρα πολύ έξυπνος και ιδιόρυθμος, ήταν πάρα πολύ άσχημος. Ήταν γυναικάς πολύ, αλλά δεν του άρεσε το σεξ. Μπορεί να είσαι γυναικάς χωρίς... Ναι, μπορεί να είσαι γυναικάς χωρίς να σας αρέσει το σεξ. Έλεγε κάθε πολύ φορά... προσέγγιση. Κάθε φορά που πάω να πηδήξω μια γυναίκα, χτυπάει η καρδιά μου. Και είχε κλείσει με τη Σιμόν ντε Μπουβουάρ μια συμφωνία ότι θα είμαστε μαζί για όλη μας τη ζωή, δεν θα παντρευτούμε ποτέ, δεν θα κάνουμε παιδιά, θα έχουμε ανεξάρτητη προσωπική ζωή, και την κράτησαν σε όλη τους τη ζωή. Ακόμη και η Σιμόν ντε Μπουβουάρ στην Αμερική, όταν ερωτεύτηκε ένα πάρα πολύ ωραίο και διάσημο συγγραφέα, τον Όλγκρεν, έχει κυκλοφορήσει η ερωτική του αλληλογραφία που είναι συγκλονιστική, τη φωτογράφιζε γυμνή, γύρισε πίσω στο Σάρτρ τελικά. Όταν πέθανε, ο Σάρτρ συνδέθηκε πολύ με το Μάιο του 68 με τους φοιτητές, είχε μπει βέβαια στην μαρξιστική του περίοδο, είχε φτάσει σε πάρα πολλές ακρότητες, αλλά όταν πέθανε έγινε ένα κυριολεκτικά λαϊκό προσκύνημα στην Γαλλία. Οπότε αρχές, έτσι, αυτές είναι οι αρχές του παξισμού, ο οποίος πρέσβευε ότι έχουμε κάποιο βαθμό ελευθερίας επιλογής, ότι μπορούμε δηλαδή να επιλέξουμε κάποια πράγματα. Αντιπρόσωπος επίσης του υπαξισμού ήταν ποιος έγραψε τον ξένο, ο Αλμπέρ Καμίου, ο οποίος ήταν από την Αλγερία και ήταν τελείως διαφορετικός από το Σάρτ, έφυγε από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά προερχόταν από μια χώρα λουσμένη στον ήλιο, λουσμένη μέσα στη θάλασσα, και αυτός πρέσβευε το παράλογο. Δηλαδή αυτό το μεγάλο του μυθιστόρημα, ο ξένος, είναι ακριβώς για το Μερσό, ο οποίος είναι ένας νεαρός, ξέρω εγώ, 25 χρονών, ο οποίος βρίσκεται σε μια μουδιά της Αλγερίας, έχει πεθάνει η μητέρα του και αυτή του καίγεται καρφάκι που πέθανε η μητέρα του, το έχει χωρίσει με τη φιλενάδα του, δεν του καίγεται καρφάκι που χώρισε με τη φιλενάδα του, την οποία νόμιζε ότι την αγαπούσε, μπλέκει σε μια φασαρία, σκοτώνει κατά λάθος, το ήθελε, δεν είναι φανερό αυτό το πράγμα, έναν Άραβα, τον πιάνουν, τον καταδικάζουν σε θάνατο και πριν να τον απαγχωνίσουν καταλαβαίνει ότι είναι ευτυχισμένος για πρώτη φορά στη ζωή του, γιατί υπήρξε. Μάλιστα. Αυτό είναι γενικά το βασικό στοιχείο του υπαρξισμού αυτού του τύπου. Ακριβώς το αντίθετο από τον Ιδίποδα, δηλαδή, ο οποίος τη στιγμή της απόλυτης δυστυχίας του έλεγε ότι είναι δυστυχισμένος επειδή υπήρξε. Όχι ευτυχισμένος επειδή υπήρξε. Ας μην ξεχνάμε ότι οι αρχαίες τραγωδίες άρχισαν σαν κάτι το θεραπευτικό. Δηλαδή προκολούσαν το έλεος και τον τρόμο, τον φόβο, ναι, και γι' αυτό τις εκτελούσαν μόνο μία φορά τις τραγωδίες του Εσχύλου ή του Σοφοκλής στα μεγάλα μυστήρια. Όταν αργότερα επί της εποχής του Πλάτωνα δόθηκαν χορηγίες οικονομικές και άρχισαν να προβάλλονται, έγινε κυριολεκτικά μία επανάσταση η οποία έφερε το πάνω κάτω σε πάρα πολλά επίπεδα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα, Κρήτωνα, όλα αυτά, ειδικά για τις τραγωδίες. Μην ξεχνάμε και την έννοια της καθάρσεως, έτσι, στη τραγωδία, η οποία αποκαθαίρει την ψυχή, έτσι, από τα παθήματά της, από τα πάθη. Άρα, πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου. Τώρα, να δούμε λίγο τι γίνεται με το θέμα το κοινωνικό, έτσι. Τελικά, τι φταίει, το ιδιωτικό ή το δημόσιο? Εγώ εδώ θέλω να μείνουμε. Δηλαδή, μια ιδιωτική κίνηση προς το δημόσιο, μια ιδιοτέλεια που έχουμε εμείς ως άνθρωποι, ή το δημόσιο
μας κάνει τέτοιους, μας διαμορφώνει ως τέτοιους που να μην μπορούμε πλέον να αντιδράσουμε και ως προς την ιδιωτικότητά μας και ως προς, προς το δημόσιο λόγο μας. Ο Ράφος λέει ότι γινόμαστε πελάτες. Ότι είμαστε πελάτες ενός πελατειακού συστήματος. Ότι το σύστημα αυτό έχει επικρατήσει, ότι εμείς είμαστε πελάτες του συστήματος και ότι αυτό ακολουθεί αυτή την πορεία και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Ότι αυτό το πράγμα έχει πάρα πολύ βαθιές βάσεις μέσα στην ελληνική ιστορία. Καταρχάς και σε όλη την τουρκοκρατία, ας πούμε, φυσικά έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά ακόμη και στα Επτάνησα που δεν είχαν το είδος της τουρκοκρατίας που έχουμε εμείς, οι αντιλήψεις είναι παρόμοιες με εμάς. Σωστό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο, σαν ιδιομορφία της Ελλάδας. Αυτό η μικρή οικογένεια, το μικρό κλάν, το τέτοιο, η δυσπιστία προς την κοινωνία, η δυσπιστία προς το κράτος και η ανάγκη της προστασίας κατά κάποιο τρόπο. Ένας από τους λόγους που δεν έχουμε μαφία εδώ είναι γιατί η μαφία βρίσκεται στην εξουσία, δεν χρειάζεται να βρίσκεται πουθενά άλλο. Πολύ ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η ιδιωτικότητά μας καταστρέφει και το δημόσιο βίο μας. Φυσικά. Είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό το εγώ, έτσι, μέσα σε αυτή την ιδιωτικότητα η οποία ιδιοτέλεια, η πλεονεξία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κοινωνικό συμβόλαιο στην Ελλάδα. Είμαστε μόνο εγώ, εσύ, η οικογένεια και η άμεση. Και αυτή τη στιγμή ένας λόγος της κρίσης είναι ότι σπάζει η οικογένεια ακόμη και στην Ελλάδα. Το σπάσιμο της οικογένειας διαλύει τα πάντα στην Ελλάδα γιατί τα πάντα στηριζόταν στην οικογένεια. Άρα ο ορισμός του Πλάτωνα ότι είμαστε ζώα αγελαία είναι ορθότερος στη σύγχρονη Ελλάδα του Αριστοτέλη ότι είμαστε ζώα πολιτικά. Άρα ναι, είμαστε φυσικά, πιο κοντά στην αγελαία, νομίζω, στην δεν οικογένεια. Δεν νομίζω ότι είμαστε ζώα πολιτικά στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είμαστε καθαρά ζώα αγελαία. Έτσι. Με παρορμήσεις έτσι τύπου ανθρώπου όπως το περιγράφει ο Χόμπς στη φυσική κατάσταση. Έτσι, homo homini lupus, ένας λύκος, ένας για το διπλανό του και σαν μια ομάδα ληστών, ας πούμε, όπως λέει ο Πλάτωνας στην πολιτεία, οι οποίοι προσπαθούν να φέρουν εις πέρας ένα κοινό συμφέρον, αλλά μεταξύ τους πάντα υπονομεύονται από το αίσθημα της αδικίας που νιώθει ναι, ο ένας για τον άλλο. Ναι, αυτό το έλεγε και ο Έριχ Φρόμ στην περιγραφή του αυτή και επίσης το έλεγε και ο Μαρκούζε, ο οποίος ήταν μαθητής του, έκανε τη διατριβή του μαζί με τον Χάιντεγκερ. Τον οποίο αργότερα εγκατέλειψε, πήρε αποστάσεις δηλαδή όταν πήγε στην Αμερική, αλλά δεν έχασε ποτέ την εκτίμησή του για το Χάιντεγκερ. Δηλαδή και ο Μαρκούζε ακριβώς στο Unidimensional Man, στο μονοδιάστατο άνθρωπο, μιλάει για το φοβερό κίνδυνο της τεχνολογίας, γι' αυτό μιλάει και με άλλους όρους βέβαια και ο Χάιντεγκερ, η οποία μας οδηγεί σε μία καταστροφή της φύσης, σε μία απάνθρωπη κοινωνία, σε μία έλλειψη επικοινωνίας με τη φύση, το οποίο μας αποπροσανατολίζει, μας ζαλίζει, γιατί βλέπεις ότι εμείς οι νεοέλληνες αυτή τη στιγμή είμαστε εντελώς παραζαλισμένοι και ζαλισμένοι και χωρίς αξίες και χωρίς τίποτε και αντιγράφουμε απλώς τα μοντέλα τα οποία βλέπουμε στη τηλεόραση και στα κινητά μας. Δεν νομίζω μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν δεις τα νέα τα παιδιά, ούτε φλερτάρουν ούτε τίποτε. Τα αγόρια τουλάχιστον κοιτάζουν τα κινητά τους. Τα κινητά, το PlayStation. Και αυτά. Όλα αυτά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποφεύγουν εντελώς. Και επίσης, αυτό το οποίο έχει πέρασει αυτή τη στιγμή είναι τα μοντέλα τα οποία κυκλοφορούν στην τηλεόραση. Σε αυτά που βλέπουμε τους γυμνούς, τους αθλητικούς και τα ρέστα, μου κάνει εντύπωση γιατί 23χρονα κορίτσια. Εάν είναι μέτριας εμφάνισης, πληρώνουν και έχουν στο σπίτι τους κάποιο γκόμενο αθλητικό που τους αρέσει πολύ, γιατί αλλιώς δεν θα τον είχαν, γιατί τα ωραία κορίτσια τα καταλαμβάνει κανείς πάρα πολύ νωρίς και αποσύρονται από την κυκλοφορία και προτιμούν να εργάζονται, να τον ταΐζουν, τον πληρώνουν το γυμναστήριο, αρκεί να τον έχουν εκεί και να αισθάνονται ότι είναι επιτυχημένες με την έννοια ότι έχουν ένα ωραίο γκόμενο όπως την τηλεόραση. Ατομικισμός και ιδιοκτησία δηλαδή. Οι ρίζες του σύγχρονου προβλήματος θα λέγαμε. Και άρα αφού είμαστε αγελαίοι έτσι, και οι ληστές, χρειαζόμαστε άρα και έναν ποιμένα, ένα βοσκό,
να μας καθοδηγήσει και συνήθως αυτή η βοσκή. Νομίζω ότι η βοσκή στην Ελλάδα είναι όλοι λαοπλάνοι. Και νομίζω ότι αρχίζοντας από τον Χίτλερ, ο οποίος ήταν ο κατεξοχήν λαοπλάνος, ο οποίος κατάφερε και αποπλάνησε ακόμη και τον Χάιντεγκερ, ο οποίος παρασύρθηκε για ένα διάστημα από τον εθνικό σοσιαλισμό. Νομίζω ότι όλοι οι ηγέτες μας της μεταπολίτευσης είναι λαοπλάνοι. Σωστό. Μα εμείς όμως, ηθελημένα... Μα θέλουμε να φάμε το παραμύθι. Μας αρέσει το παραμύθι και μας αρέσει το ψεύδος. Δηλαδή, άνθρωποι σαν και εμάς θεωρούνται ανώμαλοι στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Καλά, εγώ βέβαια με ένα background σαν αυτό το οποίο σου περιέγραψα, με μια ψυχαναλήτρια στη Νέα Υόρκη που επιβλέπουν της ήταν ο Έρικ Φρόμ που ήταν εραστής της μητέρας της, ανορθόδοξα πράγματα για την Ορθόδοξη. Δηλαδή επόμενο είναι να αμφισβητούν την ηθική μου στην Τζιμισκή. Αλλά γενικά τα πράγματα εκείνα, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται και έχουν ενδιαφέρον και προσπαθούν να έχουν διαφορετική γνώμη από τους πολλούς, είμαστε ανώμαλοι. Ανώμαλοι πλήστη γάρ κακή, όπως έλεγε ο Βιάσο Πρινέας, πρώτος από όλους, και το συμπαθούσε πολύ ο Ηράκλειτος για αυτή τη ρίση, το Βίαντα. Ο Ηράκλειτος είχε επίσης αριστοκρατικές αντιλήψεις. Κακή με την έννοια της μη δυνατότητας ολοκλήρωσης. Ότι δηλαδή περισσότεροι άνθρωποι, πώς να το κάνουμε λίγο Βίαντας, δεν μπορούν να ολοκληρωθούν, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη φύση τους, και άρα μιλάμε για κακότητα, φυσική κακότητα. Πάντως, αν με ρωτάς αν η δυναμική ψυχοθεραπεία βοηθάει, πιστεύω ότι βοηθάει. Δηλαδή, βοηθάει παίρνει χρόνο πολύ, αλλά διορθώνει σιγά σιγά πολλά πράγματα, έστω και με τρόπους τους οποίους δεν μπορούμε ακριβώς να ξέρουμε. Δηλαδή, ορισμένες φορές η θεραπεία γίνεται με πολύ παράδοξους τρόπους. Δεν είναι δηλαδή το παλιό φροηδικό μοντέλο ότι εγώ θα αναλύσω την παιδική σου ηλικία και θα βρω τα τραύματα και θα θεραπευτείς. Αλλιώς λειτουργούν τα πράγματα με πιο μυστηριακούς τρόπους, αλλά κατά τη γνώμη μου λειτουργούν. Απλώς ένας καλός ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, πρέπει να έχει ταλέντο. Δηλαδή σαν αυτό που λέμε μουσικό ταλέντο. Δηλαδή, αν δεν έχει ταλέντο, μπορεί βέβαια να εκπαιδευτεί, αλλά θα γίνει ένας πολύ μέτριος ψυχίατρος. Δηλαδή, για να είσαι καλός, πρέπει να έχεις ταλέντο και πρέπει να μπορείς να έχεις μια πολύ καλή επικοινωνία με τον άλλον, και ειδικά η φαινομενολογική προσέγγιση, η υπαρξιακή, η οποία είναι στην ουσία εγώ μπαίνω μέσα στο κεφάλι σου και βλέπω τον κόσμο μέσα από τα δικά σου μάτια, μέσα από το κεφάλι σου, όπως τον βλέπεις εσύ. Ο Νίτσε λέει σε ένα σημείο, νομίζω στη γενεολογία της ηθικής, ότι ο σωστός ψυχαναλυτής, παύλα ψυχίατρος, πρέπει να μπορεί να βγαίνει εντελώς από τον εαυτό του, ώστε να μπορεί να είναι καλός. Να μην έχει δηλαδή την ώρα της ψυχανάλυσης, έτσι, όταν ψυχαναλύει κάποιον. Είναι σωστή αυτή η νιτσιακή παρέμβαση? Νομίζω ότι αυτή είναι η ορθόδοξη φρουιδική παρέμβαση γενικά. Της ουδετερότητος, εγώ δεν νομίζω, νομίζω ότι η ουδετερότητα είναι κάτι το τεχνητό αρκετά. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μία ανθρώπινη επικοινωνία με τον ασθενή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα του διηγηθούμε τη ζωή μας ή το α ή το β, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο ονομάζουμε έμπαθη, δηλαδή το να είσαι έτσι πάρα πολύ κοντά στον άλλον και να μπορέσεις λιγάκι να καταλάβεις πώς αισθάνεται, είναι ένα πάρα πολύ ουσιαστικό κομμάτι της θεραπείας. Πάρα πολύ επικοδομητικά όλα όσα υπόθηκαν, διδακτικά, μορφωτικά, με την αρχαιολινική έννοια του όρου μόρφωσης, έτσι, της διαμόρφωσης ενός ανθρώπου, Κρήτωνα. Πραγματικά λίγες φορές έχω συμμετάσχει σε μια τέτοια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα επικοδομητικά μας είπες. Εγώ σε ευχαριστώ, Ηλία, τον χώρο. Είναι σίγουρο όσον αφορά εμένα ότι θα είσαι ξανά στην εκπομπή για να συνεχίσουμε τη συζήτηση και σε άλλα πεδία του επιστητού και της ψυχανάλυσης, και με χαρά θα θέλουμε να σε δούμε και σε κάποιο συνέδριο περιοδικού φιλοσοφίων. Ναι, θα χαρώ πάρα πολύ. Το επόμενο είναι ο Έρωτας και η Φιλοσοφία, 28 Φεβρουαρίου. Σίγουρα θα γράψω κάτι.
Και επίσης και στο μεταπτυχιακό μάθημα της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, όπου το εργαστήριο φιλοσοφικής έρευνας πάνω στο φαντασιακό θα επιθυμούσε, νομίζω, μια παρέμβασή σου φαντασιακής τάξης. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μας ακούσατε. Μην ξεχνάτε ότι δίνουμε δώρο δύο βιβλία. Ένα το δικό μου, Ο Πολιτικός Ανήνης στην Αρχαία Ελλάδα, και ένα του κυρίου Δελβογιατζή, Ζητήματα Διαλεκτικής. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα κάτω από τη δημοσίευση στο Facebook ώστε να συμμετάσχετε στην κλήρωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Γεια σας.